Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ τον αγαπητό κοσμήτωρα της Σχολής Θετικών Επιστημόνων. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην διαχείριση και προστασία περιβάλλοντος έρχεται στην ουσία να καθιερώσει και να λύσει ουσιαστικά προβλήματα στον τομέα του περιβάλλοντος. Άλλωστε, όλοι γνωρίζουμε ότι το περιβάλλον έχει οριζόντια θέματα και οριζόντια προβλήματα, τα οποία καλούμαστε βάσει συγκεκριμένων στρατηγικών και αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου να επιληθούν. Η ακαδημαϊκή κοινότητα του μεταπτυχιακού προγράμματος διαχείρισης και προστασίας περιβάλλοντος του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πρωτοπόρα πανεπιστήμια στην Κυπριακή Δημοκρατία και στον ευρύτερο ελληνικό χώρο, αποτελείται από τον συνάδελφό μου που θα σας μιλήσει στη συνέχεια, Δ. Γιάννη Βογιαντζάκη, καθηγητή. Εμένα, όπως αναφέρθηκε ο Κοσμήτωρας προηγουμένως, είμαι Αντώνης Ζορπάς και από 6 μέλη συνεργαζόμενου εκπαιδευτικού προσωπικού. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα διαχείρισης και προστασίας περιβάλλοντος του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου έχει σήμερα δύο ερευνητικά εργαστήρια. Το ένα, το οποίο ηγείται ο συνάδελφος ο Γιάννης Λογιαντζάκης, στη διαχείριση χερσαίων οικοσυστημάτων και θα σας μιλήσει στη συνέχεια, και το εργαστήριο χημικής μηχανικής και μηχανικής αειφορίας, το οποίο στην πραγματικότητα καλύπτει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της κατεύθυνσης της ειδικότητας σε θέματα ρύπανσης και ενέργειας, τα οποία θα αναφερθώ στη συνέχεια. Σκοπός του προγράμματος διαχείρισης και προστασίας περιβάλλοντος είναι στην ουσία να εκπαιδεύσει όλους τους επιστήμονες με ολοκληρωμένη αντίληψη των κοινωνικών και οικολογικών διεργασιών, με δεδομένες τις απαιτήσεις της αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης και οικονομικής ανάπτυξης. Παράλληλα, στοχεύει και έχει σκοπό να αναπτύξει τη γνώση των βασικών και εφαρμοσμένων πτυχών της περιβαλλοντικής πολιτικής και οικολογικής επιστήμης, των φυσικών και ανθρωπογενών παραμέτρων του φυσικού, συμπεριλαμβανομένου χερσαίου και υδατικού περιβάλλοντος και φυσικών πόρων, καθώς προώθηση σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης τομέων της οικονομίας προς τη βιωσιμότητα. Επίσης, σκοπός του προγράμματος είναι η μελέτη, η κατανόηση και η αντιμετώπιση, κυρίως των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής που τόσο η Κύπρος, η Ανατολική Μεσόγειος αλλά και ο ευρύτερος ελλαδικός χώρος ταλανίζονται, τόσο στις φυσικές διαστάσεις της που έχουν να κάνουν με αλλαγές χρήσης γης, απώλεια βιοπηγικότητας, όσο και στις κοινωνικές που έχουν να κάνουν με την παγκοσμιοποίηση, οικονομία, αγορές, διεθνές και ευρωπαϊκές σχέσεις, περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πολλά άλλα. Καθώς επίσης και των δυνατοτήτων, ευκαιριών και εμποδιών που γεννώνται από την κλιματική αλλαγή στο φυσικό περιβάλλον και στις ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Επίσης, σκοπός του προγράμματος είναι να αναπτύξει μια σειρά από γνώσεις σε πεδία όπως η περιβαλλοντική διαχείριση, η προστασία των οικοσυστημάτων, η διαχείριση της ενέργειας, η διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, η εφαρμογή εργαλείων περιβαλλοντικής διαχείρισης όπως μοντέλα ανάλυσης κύκλου ζωής, SWOT ανάλυσης και πολλά άλλα, η ασφάλεια και η υγεία και η ανάπτυξη καινοτόπων διαδικασιών προσδιορισμού περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω των εργαλείων ανάλυσης κύκλου ζωής. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα διαχείρισης και προστασίας περιβάλλοντος αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες συν τη μεταπτυχιακή διατριβή. Έχουμε δύο υποχρεωτικές θεματικές ενότητες, όπου ο φοιτητής καλείται να επιτύχει σε αυτές, και είναι η διαχείριση και προστασία φυσικών πόρων, όπου σε αυτή τη θεματική ενότητα αναλύονται προγράμματα και οι στόχοι της αειφόρου ανάπτυξης, και η μεθοδολογία και τεχνικές περιβαλλοντικής έρευνας. Στη συνέχεια, ο φοιτητής μας καλείται να επιλέξει μία εκ των δύο υποχρεωτικών θεματικών κατευθύνσεων. Η μία είναι η ενεργειακή ρύπανση, που θα αναφερθώ στη συνέχεια, και η δεύτερη, η διαχείριση και προστασία χερσαίων οικοσυστημάτων, την οποία θα αναπτύξει στη συνέχεια ο συνάδελφός μου Γιάννης Λογιαντζάκης. Και κλείνει τον κύκλο του το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με την υποχρεωτική μεταπτυχιακή διατριβή σε ευρύτερα θέματα περιβαλλόντος. Στα πλαίσια της κατεύθυνσης ενέργειας και ρύπανσης, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών έρχεται στην πραγματικότητα να επιλύσει ουσιαστικά προβλήματα τα οποία ταλανίζουν τόσο την παγκόσμια κοινωνία, όσο και τον ευρύτερο κυπριακό και ελλαδικό χώρο. Σήμερα, η Κύπρος και η Ελλάδα είναι οι πρώτες χώρες στην παραγωγή αποβλήτων κατά κεφαλή. Γενικά, έχει υπολογιστεί τόσο από μελέτες της Eurostat, όσο και του The Economist, που έχουν δημοσιευθεί περί το 2018, ότι γύρω στο 2050 θα παράγουμε διπλάσια ή και τριπλάσια, αν θέλετε, κατά κεφαλή παραγωγή αποβλήτων. Όλα αυτά έχουν δυσμενείς περιβαλλοντικές και αρνητικές επιπτώσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι η βέλτιστη διαθέσιμη τεχνική που εφαρμόζεται κυρίως στον ευρύτερο κυπριακό και ελλαδικό χώρο είναι η υγειονομική ταφή των απορριμμάτων, και έχαμε, ξεχνώντας παράλληλα, τις άλλες διαθέσιμες τεχνικές, όπως είναι, αν θέλετε, η ανακύκλωση, η επαναχρησιμοποίηση, η πρόληψη, αν θέλετε, αποβλήτων, βασικός στόχος της οδηγίας πλαίσιου για τα απόβλητα 2008-98, η παραγωγή ανταποκριτικού προϊόντος, η ανάκτηση ενέργεια
όπου αυτό είναι εφικτό και πολλές άλλες μεθόδους. Στα πλαίσια της θεματικής ενότητας ρήπανση και ενέργειας, θα μάθει ο φοιτητής μας για τον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων που ανάφερα προηγουμένως, για τις τεχνικές και τεχνολογίες τις οποίες μπορεί να εφαρμόσει, λαμβάνοντας υπόψη ένα μοντέλο. Ένα μοντέλο το οποίο ακούει στο όνομα κυκλική οικονομία, όπου δηλαδή το απόβλητο παραμένει στον κύκλο όσο περισσότερο μπορεί και έχει ακόμα ζωή, όσο πιο κλαγευμένα μπορούμε να το μεταφράσουμε αυτό. Δηλαδή, από την παραγωγική διαδικασία μιας συγκεκριμένης διεργασίας παράγονται διαφορετικές ροές αποβλήτων, υγρά, αέρια, στερεά. Στόχος αυτού του μοντέλου είναι να αυξήσει τον χρόνο ζωής όλων των παραπροϊόντων και να τα εισάγει μέσα στον κύκλο ζωής τους, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ποσότητα και η συγκέντρωση των αποβλήτων τα οποία καταλήγουν είτε για υγειονομική ταφή είτε για άλλη χρήση. Να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Σήμερα, τα απόβλητα τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο θεωρείται ότι είναι η τρίτη μεγαλύτερη χώρα παραγωγής διοξιδίων του άνθρακα στον πλανήτη, μετά από χώρες όπως είναι η Αμερική και η Κίνα. Στόχος μας μέσα σε αυτό το πρόγραμμα σπουδών είναι να βρούμε και να εκπαιδευτεί ο φοιτητής για μία από τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες επεξεργασίας αυτών των αποβλήτων, είτε για ανάκτηση ενέργειας, είτε για εκχύληση προϊόντων υψηλής θρεπτικής αξίας, είτε για επαναχρησιμοποίηση, είτε για παραγωγή εδαφοβελτιωτικού προϊόντος. Η φιλοσοφία της κυκλικής οικονομίας είναι στην ουσία η βάση της αηφόρου ανάπτυξης. Πώς δηλαδή να διαχειριστούμε τις φυσικές μας πρώτες ύλες και τις φυσικές μας ύλες για τις επόμενες γενναίες. Αφού στοχεύει πρώτα στην πρόληψη των αποβλήτων, στην επαναχρησιμοποίηση, στην ανακύκλωση, στην ανάκτηση υλικών από αυτά υψηλής θρεπτικής αξίας, είτε και της ανάκτησης ενέργειας. Παράλληλα, μέσα από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, διαχείριση και προστασίας περιβάλλοντος, ο φοιτητής καλείται να μάθει τις τεχνικές, τις δράσεις που στοχεύει η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακούει στο όνομα European Green Deal, όπου δηλαδή προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2050 να γίνει κλιματικά ουδέτερη. Αυτό ουσιαστικά μεταφράζεται σε μια σωρία δράσεων που τη διδασκόμαστε μέσα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών διαχείρισης και προστασίας περιβάλλοντος και έχει να κάνει με τα θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με τα θέματα αηφόρων μεταφορών, με τα θέματα ανάκτησης ενέργειας από απόβλητα, με τα θέματα αλλαγής της καθημερινότητάς μας και της καθημερινής μας συμπεριφοράς, έτσι ώστε να γίνουμε περιβαλλοντικά πιο φιλικοί, να εφαρμόσουμε δράσεις τέτοιες έτσι ώστε να μειωθεί η ποσότητα των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα από τις δικές μας ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Και αυτό γιατί όλες αυτές οι δράσεις που έχουμε σε καθημερινό επίπεδο επηρεάζει αυτό που λέμε footprint, δηλαδή επηρεάζει το δικό μας αποτύπωμα. Να σας πω στο σημείο αυτό ότι η Κύπρος και η Ελλάδα βρίσκονται στις υψηλότερες θέσεις του ανθραγικού αποτυπώματος. Στην ουσία χρειαζόμαστε αρκετές ποσότητες, αρκετές εκτάσεις γης για να διαχειριστούμε, αν θέλετε, το αποτύπωμά μας. Άρα, στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών διαχείρισης και προστασίας περιβάλλοντος είναι να βοηθήσει όλους εσάς, τους επιστήμονες της νέας γενιάς, της επόμενης γενιάς, τους ανθρώπους που θα βγουν στην αγορά εργασία, είτε ως μελετητές, είτε ως σύμβουλοι επιχειρήσεων, είτε ως μέλη κυβερνητικών οργανώσεων, είτε προϊστάμενοι σε μια δημόσια ή μη δημόσια υπηρεσία, να εφαρμόσει όλες εκείνες τις δράσεις και όλες εκείνες τις πρακτικές που θα στοχεύουν πρώτα στην αηφόρο διαχείριση των αποβλήτων με συγκεκριμένες τεχνολογίες περιβαλλοντικά φιλικές. Δεύτερον, να βοηθήσει όλους εσάς να αλλάξετε τη συμπεριφορά του κοινού με τις καθημερινές του δράσεις, έτσι ώστε να ρυπαίνει λιγότερο εφαρμόζοντας προγράμματα πρόληψης. Άρα, με αυτόν τον τρόπο, μειώνουμε το ανθρακικό μας αποτύπωμα. Να εκπαιδεύσει όλους εμάς, αν θέλετε, να αποδεχθούμε έναν νέο τρόπο σκέψης και έναν νέο τρόπο διαχείρισης των καθημερινών μας, αν θέλετε, δραστηριοτήτων, με σκοπό να ρυπαίνουμε όσο γίνεται λιγότερο, να σπαταλούμε λιγότερη ενέργεια, καλύτερη διαχείριση του νερού και αξιοποίηση όλων των ροών αποβλήτων. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να προσκαλέσω τον συνάδελφο μου Γιάννη Βογιατζάκη, ο οποίος με την σειρά του θα προχωρήσει στην Ο δεύτερο κομμάτι του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών διαχείρισης και προστασίας περιβάλλοντος που έχει να κάνει με την θεματική ενότητα διαχείριση χερσαίων οικοσυστημάτων.
Η δεύτερη κατεύθυνση του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στην διαχείριση και προστασία περιβάλλοντος, όπως προλόγησε και ο συνάδελφος κ. Αντώνης Ζορβάς, αφορά στη διαχείριση και προστασία των χερσαίων οικοσυστημάτων. Είναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι η κοινωνική ευημερία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υγεία των χερσαίων και θαλασσίων οικοσυστημάτων παγκοσμίως. Για τον λόγο αυτό, η θεματική ενότητα στην διαχείριση και προστασία χερσαίων οικοσυστημάτων αποσκοπεί να καταδείξει τη χρήση συγκεκριμένων πρακτικών και τεχνικών στη λύση προβλημάτων σχετικών με τη διαχείριση των χερσαίων οικοσυστημάτων. Με τη χρήση πραγματικών παραδειγμάτων και χτίζοντας περαιτέρω επάνω στις δύο πρώτες θεματικές ενότητες του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Επιπλέον, η θεματική αυτή αποτελεί θεμελιώδη λίθο διατριβών σε ανάλογα αντικείμενα, δίνοντας στους φοιτητές γερές θεωρητικές και πρακτικές βάσεις για επιτυχή ολοκλήρωση. Η θεματολογία είναι προσαρμοσμένη στον μεσογειακό χώρο και καλύπτει δύο βασικούς θεματικούς κύκλους: την βιολογία διατήρησης και την διαχείριση χερσαίων οικοσυστημάτων. Εμπεριέχει δε ένα θεωρητικό και διαχειριστικό πρακτικό μέρος, τα οποία συνοδεύονται από στοχευμένα εργαστήρια στα οποία γίνεται χρήση εργαλείων ανάλυσης. Ένα παράδειγμα αυτών των εργαλείων είναι ένα εικονικό εργαστήρι, το οποίο δημιουργήθηκε πρόσφατα στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, και αφορά στην προσομοίωση του φυσικού περιβάλλοντος. Μια προσπάθεια η οποία επιβεβαιώθηκε με χρυσό βραβείο στην ενότητα εκπαιδευτικό έργο και στην κατηγορία βέλτιστη μαθησιακή εμπειρία στα Cyprus Education Leaders Awards του 2019. Το μεταπτυχιακό προσδίδει και καλλιεργεί μια σειρά από δεξιότητες και γνώσεις στη χρήση ευρέως αποδεκτών εργαλείων και τεχνικών στην επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων, στην ετοιμασία προγραμμάτων, μελετών, μηδενικής παραγωγής αποβλήτων, διαχείρισης αποβλήτων, διαχείρισης και διατήρησης οικοσυστημάτων, ετοιμασία προτάσεων και μελετών για υιοθέτηση βέλτιστης περιβαλλοντικής τεχνολογίας, αλλά και στη χρήση μοντέλων και εργαλείων συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών και ετοιμασία προγραμμάτων αηφόρου ανάπτυξης και δικτών αηφορίας. Επιπλέον, δίνει ικανότητες χρήση μοντέλων ανάλυσης κύκλου ζωής, εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων αξιολόγησης και προστασίας, γνώση και δεξιότητες για περαιτέρω ενασχόληση με το περιβάλλον σε ερευνητικό επίπεδο, κριτική ικανότητα και διεπιστημονική προσέγγιση στην αντιμετώπιση των πολυσύνθετων περιβαλλοντικών προβλημάτων, αλλά και τη δυνατότητα στο φοιτή να συνδυάσει την εργασιακή του εμπειρία με τις σύγχρονες τάσεις στη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος. Δεδομένου ότι το πρώτο πτυχίο των φοιτητών εξασφαλίζει το σχετικό τυπικό δικαίωμα, δίνει ουσιαστική δυνατότητα πλέον το μεταπτυχιακό να εργαστεί ως σύμβουλος και μελετητής, εκπονώντας μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και άλλα. Οι προοπτικές απασχόλησης του μεταπτυχιακού αφορούν σε θέσεις κυρίως στις κυβερνητικές υπηρεσίες, ως σύμβουλοι επιχειρήσεων και ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε αντικείμενα του μεταπτυχιακού, σε διάφορους οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου, στην εκπαίδευση, αλλά και σε μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις και ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια. Γιατί να επιλέξει ένας φοιτητής το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη διαχείριση και προστασία περιβάλλοντος? Όπως προλόγησε και ο συνάδελφος, ακολουθούμε μία διεπιστημονική προσέγγιση, γιατί αυτή πιστεύουμε ότι είναι η σωστή προσέγγιση για να αντιμετωπιστούν ολιστικά τα θέματα τα οποία ταλανίζουν το χώρο του περιβάλλοντος. Δίνεται έμφαση στις ιδιαιτερότητες της Μεσογείου. Η έρευνά μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εκπαίδευση. Από το 2011 έχουν υλοποιηθεί 15 έργα με εξωτερική χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Υπάρχει άμεση σύνδεση με την πράξη. Το μεταπτυχιακό έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο πρόγραμμα κινητικότητας φοιτών Εράσμους, τόσο όσον αφορά τους εισερχόμενους και εξερχόμενους φοιτητές για σπουδές,
ή και για πρακτική άσκηση. Υπάρχει μια στενή σχέση κατά συνέπεια με την κοινωνία μέσω σειράς μελετών που εκπονούνται, αλλά και μέσω προσπαθειών να εμπλέξουμε τους πολίτες ενεργά στην περιβαλλοντική επιστήμη με τη βοήθεια της επιστήμης πολιτών, και το cyroadkills.org είναι μια τέτοια προσπάθεια που ξεκίνησε από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Παράλληλα, υπάρχουν μηνιαίες εξειδικευμένες διαλέξεις σε θέματα χημικής, μηχανικής και μηχανικής περιβάλλοντος, αλλά και διαχείρισης υποστημάτων, κατά διάρκεια των οποίων οι φοιτητές μπορούν να έρθουν σε επαφή με την πράξη, να έρθουν σε επαφή με την έρευνα και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους. Οι καλύτεροι πρεσβευτές ενός προγράμματος σπουδών είναι οι αποφοιτοί. Και στην διαχείριση και προστασία περιβάλλοντος είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τους δικούς μας απόφοιτους. Για το ήθος τους, αλλά και για τη συνεχή προσπάθεια την οποία καταβάλουν. Στα 9 χρόνια που τρέχει το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό, έχουν προκύψει 80 και παραπάνω δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά, περιοδικά και συνέδρια, είτε εξ ολοκλήρου, είτε εν μέρη από τις διατριβές των αποφύτων μας. Έχουν δοθεί 2 βραβεία κοινοτομίας σε Ελλάδα και Κύπρο από το Ίδρυμα Πρόθεσης Έρευνας και την Τράπεζα Πυραιός αντίστοιχα. 10% των αποφύτων μας έχουν προχωρήσει σε διδακτορικές σπουδές στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. Έχει γίνει επανεκπαίδευση σε περιβαλλοντικά θέματα πολλών εργαζομένων σε επιτελικό ή και τεχνικό τομέα κυβερνητικών τμήματων σε Ελλάδα και Κύπρο. Και είμαστε υπερήφανοι γιατί ένας απόφοιτος του προγράμματος σπουδών στελέχωσε το γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος στην Κύπρο. Για τους λόγους λοιπόν αυτούς σας προσκαλούμε να δείτε την ιστοσελίδα μας και να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Ευχαριστώ.